Σήμερα ήταν ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι αυτού του πενταήμερου τουρνουά. Προσπάθησα να βάλω όλες τις αθλητριές μου να παίξουν. Ήταν μια ευκαιρία για εμάς. Έμεινα αρκετά ευχαριστημένος από τις περισσότερες. Η ομάδα της Καλαμάτας ήταν άκρως ανταγωνιστική και ήταν πολύ καλή μέσα στο γήπεδο. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι αύριο με τον Ηρόδοτο. Δεν θέλω να κρυφτώ, θεωρώ ότι θα είναι ένα παιχνίδι που κατά πάσα πιθανότητα θα κρίνει την τρίτη ή τη δεύτερη θέση του συγκεκριμένου τουρνουά. Γι' αυτόν τον λόγο θα προετοιμαστούμε από εδώ και πέρα κατάλληλα. Αφήνουμε ό,τι παιχνίδι έχουμε παίξει Παναθηναϊκό, Άρη και Καλαμάτα στην άκρη και δίνουμε όλο το βάρος στο αυριανό παιχνίδι. Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσω καλύτερος. Να πούμε πρώτον συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, γιατί είναι η τρίτη μέρα των αγώνων. Η κόπος είναι εμφανής και στις έξι ομάδες. Είναι λογικό αυτό. Άλλες πιο γυμνασμένες ανταπεξέρχονται καλύτερα, άλλες λίγο πιο αγύμναστες φαίνεται πιο μεγάλη διαφορά. Για τη δικιά μου την ομάδα να πω ότι σήμερα έκανε μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Βλέπω μια πρόοδο μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες. Βέβαια, όπως είπα, η κούραση δεν είναι μόνο σωματική, είναι και πνευματική. Μπερδέψαμε αρκετές φορές τους ρόλους μας σήμερα στο παιχνίδι. Βέβαια, αυτό είναι απόρρια του ότι θέλουμε να παίζουν τα κορίτσια σε διάφορες θέσεις, να μαθαίνουν το μπάσκετ σωστά από όλες τις θέσεις. Και γι' αυτό και συμβαίνει αυτό. Έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια. Αύριο παίζουμε το θεωρητικά πιο δύσκολο μάτς με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Δύο ακόμα μαθήματα για μας. Δύο ακόμα πολύ καλά μαθήματα. Σήμερα παίξαμε πολύ καλά, ειδικά μετά το δεύτερο, στο δεύτερο ημίχρονο, παίξαμε πολύ καλύτερα. Μπήκαμε πολύ πιο συγκεντρωμένες. Γενικά, παίξαμε πολύ καλύτερα, μπήκαμε πολύ πιο συγκεντρωμένες, μπήκανε τα σουτ που π.χ. στο πρώτο και στο δεύτερο μάτς δεν μπήκανε τόσο πολύ τα σουτ. Σήμερα αρχίσανε να μπαίνουνε. Για το αυριανό μας πρέπει να είμαστε ακόμα πιο συγκεντρωμένες, γιατί σήμερα δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά, πιστεύω. Να πούμε συγκεντρωμένες, να πιέσουμε και να αρχίσουμε, να κερδίσουμε. Πιέσουμε πέρσι. Εντάξει, αυτές τις νίκες που κάνουμε φέτος τις περιμέναμε από πέρσι, γιατί πέρσι είχαμε έρθει και βγήκαμε έκτες, δεν κάναμε καμία νίκη. Οπότε τις περιμέναμε και παλέψαμε πάρα πολύ για να κάνουμε αυτές τις νίκες. Λοιπόν, θεωρώ ότι τα παιχνίδια όσο πάνε δυσκολεύουν και λόγω κούρασης και λόγω του ότι οι αθλήτριες πιέζουν πάρα πολύ. Εμείς, όπως είπαν και στην παίχτριά μου τις προηγούμενες μέρες, έχουμε έρθει για την εμπειρία. Θεωρώ ότι προσπαθούμε πάρα πολύ και θα προσπαθήσουμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και για τα επόμενα παιχνίδια.